Οι εξελίξεις, από ό,τι φαίνεται, είναι δρομολογημένες. Κατά τη γνώμη μου, δεν γίνεται από το στενό μεμονωμένο ενδιαφέρον να προχωρήσει η ανακύκλωση. Προηγουμένως, στην τοποθέτησή του, ο κύριος Σακούτης έβαλε τα ζητήματα του περιεχομένου όλης της γκάμας, ας πούμε, αυτό που λέμε, διαχείριση απορριμμάτων, τι σημαίνει αυτό, και μέχρι και τα θέματα της ανακύκλωσης, και έφερε τα παραδείγματα τα οποία τα έχουμε όλοι. Αυτά τα παραδείγματα, ιδιαίτερα εμείς από την Αττική, που είναι το κέντρο της χώρας. Τα προβλήματα στις υποδομές, τα προβλήματα στη χρηματοδότηση, στο προσωπικό και στις δημόσιες επενδύσεις, για να συζητάμε για αυτά τα ζητήματα. Βέβαια, θα μου πείτε, τώρα είναι επίκαιρα τα πράγματα. Τώρα βγαίνουμε και ακόμα δεν έχουμε βγει από ακραίες καιρικές συνθήκες, όπως συνηθίζονται να ονομάζονται, της χώρας μας. Και επειδή μπήκε το ζήτημα πολύ για την ετοιμότητα, να βρεθεί σε ετοιμότητα ο μηχανισμός και οι Δήμοι για αυτό το θέμα της ανακύκλωσης, εδώ δεν είναι σε ετοιμότητα ο μηχανισμός, όπως βλέπετε, κύριε Υπουργέ, σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα, να μην κλείνει η Αθηνών Λαμίας. Λοιπόν, τι συζητάμε τώρα? Αστεία πράγματα είναι. Εντάξει. Είναι σαφές ότι η πολιτική της κυβέρνησης είναι επιλεκτική στο που δίνει βάρος. Και αν θέλετε, και στο ζήτημα της ανακύκλωσης έπρεπε, δείχνει ανεκτικότητα η κυβέρνηση, και είναι ταξική πολιτική αυτή σε σχέση με τα, εγώ θα το απομονώσω, βιομηχανικά απόβλητα και επικίνδυνα ταυτόχρονα το κομμάτι που υπάρχει. Εδώ, γι' αυτό έπρεπε να πάρετε μια νομοθετική ρύθμιση, η οποία να λέει όλοι αυτοί οι νόμοι που υπάρχουν να ισχύσουν και να βάλουν το χέρι βαθιά στην τσέπη βιομηχανή. Τώρα, χθες έπρεπε να έχει γίνει. Και να έρθουν και χρήματα αυτά που θέλετε, εισφορά για την εθνική οικονομία. Από εκεί πρέπει να αντλήσετε χρήματα τώρα, χθες. Κλείστε τους, εάν δεν λειτουργούν. Όπως πρέπει, αυτό πρέπει να γίνει. Και η ανεκτικότητα αυτή είναι διαχρονική, δεν είναι μόνο τώρα. Αλλά εντάξει, συνεχίζεται. Λοιπόν. Είναι σχέδια επί χάρτου, δεν το συζητάμε. Αλλά να πω και τώρα μια αλήθεια, όσο περνάει η ώρα είμαστε και λιγότεροι, αλλά να πω μια αλήθεια. Αυτή τη στιγμή, κύριε Υπουργέ, τι απασχολεί τους Δήμους, τι απασχολεί γενικά την κυβέρνηση, τι απασχολεί και εσάς που είστε εδώ? Πότε θα γίνουν εκλογές? Θα γίνει το Μάρτι ή το Μάη? Νομίζετε ότι είναι σε θέση να πιάσουν στόχους και να τρέχουν και να μην φτάνουν οι δήμαρχοι να δείξουν ετοιμότητα για αυτά τα προβλήματα, να πάνε να λύσουν και να διευθετήσουν τέτοια ζητήματα? Εδώ αναβάλλονται ολόκληρες δουλειές. Γιατί υπάρχουν προεκλογικές υποχρεώσεις, ο καθένας οργανώνεται, τέτοια πράγματα υπάρχουν. Το κλίμα είναι εντελώς ηλεκτρισμένο. Αν δεν έχετε πιάσει αυτή τη μυρωδιά των πραγμάτων, θα ήθελα να σας πω ότι αυτό εγώ βλέπω, ας πούμε, και σήμερα εδώ το είδα, το αντιλαμβάνομαι. Επειδή πάμε για στόχους, ας πούμε, και για προβλήματα και για τριβές και για να πάνε να λύσουν όλα αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, επί της ουσίας, για σκεφτείτε και κάτι άλλο. Έστω, ας πούμε, και στο κλείσιμο της διακυβέρνησής σας, ας πούμε. Αν και βεβαίως είναι συνειδητή επιλογή το να δίνετε δυνατότητα σε ιδιώτες και σε αυτό τον τομέα που είναι βαριές επενδύσεις στο τέλος, με όλο το σύστημα αυτό που λέγεται διαχείριση απορριμμάτων. Η λύση είναι μονόδρομος. Μία είναι η λύση. Να είναι 100% στον έλεγχο του δημοσίου όλο αυτό το πανηγύρι, σε εισαγωγικά θα πω. Καμία σχέση. Τίποτα άλλο δεν πρέπει να συζητάμε. Χρηματοδοτείται ήδη από τον ελληνικό λαό όλη αυτή η διαδικασία. Και θα το πω συνολικά, το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Μια πλευρά είναι βέβαια η ανταπόδοση, τα ανταποδοτικά, με υψηλό όγκο χρημάτων που συγκεντρώνονται από όλους τους Δήμους, ανάλογα με τις δυνατότητές τους, χοντρά λεφτά. Χρηματοδοτούνται από τον ελληνικό λαό μέσω της άμεσης και της έμεσης φορολογίας. Η ίδια η ανακύκλωση, αυτό το μπουκαλάκι είναι πληρωμένο, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πληρώνεται. Ανταπόδοση, την πληρώνει ο κόσμος. Ούτε ένα ευρώ, κύριε Υπουργέ. Είναι κόλπο αυτό, δικό σας. Το τέλος το ονομάσατε εισφορά, τόσο απλά. Δεν σας υποχρεώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι γνωριζόμαστε εδώ και ξέρουμε τι αποφασίζουν και εκεί. Δεν σε υποχρεώνεστε από το ότι θέλετε να μαζέψετε περισσότερο παραδάκι για να αντιμετωπίσετε αυτά τα προβλήματα. Και δεν είναι καθόλου ειρωνικό, είναι πραγματικό αυτό. Τα προβλήματα που θα προκύψουν με τα πρόστιμα. Οι δημοτικές αρχές, σε καμία περίπτωση οι νέες, δεν θα μπορέσουν να έχουν προσαρμοστεί. Όχι ότι δεν είναι γνωστό το πρόβλημα, είναι γνωστό. Λοιπόν, εμείς λέμε ούτε ένα ευρώ. Ούτε ένα ευρώ. Είναι χαράτσι. Και το ένα ευρώ. Ήδη τα στοιχεία ήταν συγκλονιστικά, αυτά που υπόθηκαν τώρα, λίγο πριν. Και κάντε ένα λογαριασμό. Τα 10 ευρώ, τα 8 ευρώ, τα 7 ευρώ, πόσα λεφτά αμέσως θα μαζευτούν? Αν είναι δυνατόν. Δεν αντέχει το σύστημα όλο αυτό που λέμε το Δήμο. Ποιο σύστημα λέτε θα χρηματοδοτεί? Το σύστημα είναι η τσέπη του κόσμου. Πλάκα, πλάκα, αυτό είναι. Και σοβαρά, σοβαρά.
και θα μετακυλιστεί εκεί. Και έκανε και το κόλπο η κυβέρνηση, διαχρονικά δεν είχε γίνει, έγινε τώρα, να μεταφέρει τα προβλήματα αυτά στους Δήμους. Το κουμάντο στους Δήμους. Αποφασίστε πώς θα γίνει η διαχείριση. Ένας φόβος, τα δύο, τώρα πάμε έτσι, αλλιώς. Για να φογωθούν προς τα κάτω και να έχει λιγότερο κόστος η κυβέρνηση. Μα αυτό είναι το ζήτημα. Η ιστορία είναι αυτή, άρα είναι πολιτικό το ζήτημα. Δεν είναι απλά ένα διαχειριστικό πρόβλημα. Και σκασίλα μας για αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πιάσουμε το 60-65% που λένε. Σε τελική ανάλυση. Ξέρουν εκείνοι ότι εμείς στην Αττική σε λίγο θα μας πνίξει το σκουπίδι στην πρωτεύουσα της Ελλάδας. Το γνωρίζουν αυτό και ότι δεν έχετε λάβει μέτρα για αυτό το ζήτημα. Μην μου πείτε τώρα για την Κοροθέτηση δεν τα βρίσκουν. Είναι γνωστή ιστορία. Εδώ θα πνιγούμε. Έχουμε σοβαρά προβλήματα. Τα έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές εδώ. Δεν μπόρεσε αυτό το καπιταλιστικό κράτος με τόσα λεφτά που παράγονται σε αυτή τη χώρα, με τόσα εκατομμύρια ευρώ που έρχονται από τα κοινοτικά πακέτα, θυμόσαστε πιο παλιά, από εκείνα τα περιβόητα πακέτα Ντελόρ, από τότε μέχρι σήμερα, να λυθεί το πρόβλημα των σκουπιδιών συνολικά. Ούτε αυτό δεν λύσανε του Κοσμάκη, αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, να πληρώσει λοιπόν, να υπάρχουν δημόσιες επενδύσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό, που πάλι βεβαίως είναι χρήματα του λαού και επιβαρύνεται, αλλά κυρίως να πληρώσει το κεφάλαιο, να πληρώσουν οι βιομηχανοί. Κύριε Υπουργέ, αυτοί, δεν τους λυπόσαστε, καλά είναι. Αυτή είναι η γνώμη μας. Ευχαριστώ.